Δεν ξέρω βεβαίως αν αυτό το στο οποίο με προέτρεψε, δηλαδή να υποδηθώ τον πολύτροπο Οδυσσέα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει άμεση χρησιμότητα. Δεν ξέρω αν πρέπει να με δέσει κάποιος το κατάρτι. Το σίγουρο είναι πάντως ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως το πέρασμα σε μια άλλη εποχή για τη χώρα και για την οικονομία, για την επιχειρηματικότητα, για την παραγωγή, δεν θα έρθει χωρίς να αξιοποιήσουμε το νου, τη γνώση, τις εμπειρίες, κυρίως όμως να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής γης, της ελληνικής φύσης, της πατρίδας μας. Και υπ' αυτή την έννοια χρειάζεται να λειτουργήσουμε πολλές φορές με αυτού του είδους την διορατικότητα και την, το πολυμήχανο της σκέψης για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Εγώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα στην Απιβίτα, στις εγκαταστάσεις της Απιβίτα, μιας εταιρείας που έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο για τους εντυπωσιακούς, δίχως άλλο, αριθμούς του κύκλου εργασιών της, αλλά κυρίως έχει ξεχωρίσει διότι αποτελεί μία επιχειρηματική προσπάθεια από τις αρκετές, δεν είναι μόνη στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι στο επίκεντρο της δημοσιότητας αυτές οι προσπάθειες. Είναι λοιπόν μία επιχειρηματική προσπάθεια όπου κατάφερε να μεγαλουργήσει στην ελληνική και στη διεθνή αγορά με μια διαφορετική φιλοσοφία. Μια διαφορετική φιλοσοφία από την αρχή ως το τέλος. Όχι μόνο στον τρόπο οργάνωσης παραγωγής, αλλά και στην ουσία της παραγωγής. Διότι βασικό αξιακό θεμέλιο αυτής της νέας φιλοσοφίας είναι ότι η κερδοφορία, που βεβαίως είναι αιτούμενο για κάθε επιχείρηση, δεν μπορεί να είναι ο αυτοσκοπός για την εξυπηρέτηση του οποίου θα θυσιάσουμε τα πάντα, αλλά θα έρθει και ήρθε ως συνέπεια μιας πολύχρονης, μελετημένης και δημιουργικής δουλειάς στον τομέα της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος. Και έρχεται λοιπόν ως συνέπεια μιας πολύχρονης και δημιουργικής δουλειάς πάνω στην ποιότητα του προϊόντος και στις σχέσεις εργασίας που δημιουργούν ένα πλαίσιο αγάπης για αυτό που παράγουμε. Τίποτα δεν μπορεί να είναι πετυχημένο στη ζωή μας, ό,τι και αν κάνουμε, αν δεν το αγαπάμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό συστατικό αυτής της νέας φιλοσοφίας και στο επιχειρήν. Εγώ θα το επεκτείνω και θα πω συνολικά ως παραγωγικό πρότυπο μιας χώρας που χρεοκόπησε εμπολής, διότι στηρίχθηκε σε ένα παραγωγικό πρότυπο το οποίο είχε κοντά ποδάρια. Όχι μόνο σε αυτή τη λογική που, όπως το παρουσιάσατε πιο πριν, κέρδηκε ζημιές, profits and losses, πώς το λέτε, P&L, όχι μόνο αυτό, αλλά κυρίως σε μια λογική επιχειρηματικότητας που στο βωμό του κέρδους θυσίασε βασικές αξίες. Πρώτα και κύρια θυσίασε τις εργασιακές σχέσεις. Και δεύτερον βασίστηκε σε φούσκες. Φούσκες χρηματιστηριακές, φούσκες τραπεζικές, για να φτάσουμε σε κάποια στιγμή να λέμε ότι δυστυχώς αυτή τη χώρα δεν παράγουμε τίποτα και δεν μπορούμε να παράξουμε. Μέγα λάθος. Μέγα λάθος και μέγα ψέμα. Μπορούμε να παράξουμε και παράγουμε, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν ρίξαμε το βάρος που έπρεπε να ρίξουμε στην έρευνα, στην καινοτομία, στην παραγωγή προϊόντων με βάση τον πρωτογενή τομέα της πατρίδας μας, με βάση δηλαδή της εξαιρετικής ποιότητας αγροτικά προϊόντα που παράγει η πατρίδα μας, με βάση τη φύση της πατρίδας μας, δηλαδή να δώσουμε βάση στην έρευνα και στην καινοτομία
στο δευτερογενή τομέα, στον τομέα της μεταποίησης, αξιοποιώντας το τεράστιο φυσικό πλούτο που μας δίνει η γεωγραφική μας θέση. Είτε αυτό αφορά στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων διατροφής, είτε αυτό αφορά στην παραγωγή εξαιρετικών προϊόντων για φαρμακευτική χρήση ή για καλλυντική χρήση. Θέλω λοιπόν να επισημάνω αυτή την ιδιαιτερότητα εξ αρχής, την ιδιαιτερότητα αυτής της επιχείρησης και να πω ότι το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα αυτού του τόπου, της Ελλάδας, είναι η φύση της Ελλάδας, είναι η ελληνική φύση, που παρήχε τη δυνατότητα στους παππούδες μας, σε εμάς, αλλά μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα στο μέλλον και στα παιδιά μας να επενδύουν, καταρχάς να γεύονται αυτά τα ασύγκριτα σε ποιοτικό επίπεδο προϊόντα, αλλά και να τα αξιοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα νέο παραγωγικό πλαίσιο που θα δώσει δυναμική στην ελληνική οικονομία. Θέλω να επισημάνω ότι για 38 και πλέον χρόνια η Νίκη και ο Νίκος Κουτσιανάς συνέλαβαν την ιδέα και σήμερα συνέλαβαν αυτή την ιδέα και σήμερα βλέπουν την εταιρεία τους να περνάει τα ελληνικά σύνορα και να γίνεται διεθνής. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να γίνει σαν την Μπαρτσελόνα, αλλά η συνεργασία με τον όμιλο Πουίτς, με εκατονταετή και πλέον παράδοση, με έδρα την Μπαρτσελόνα, αλλά τη Βαρκελόνη, αλλά διεθνή παρουσία σε πάνω από 150 χώρες, σηματοδοτεί κάτι. Σηματοδοτεί ότι μία ελληνική επιχείρηση μπορεί να κάνει πολύ σημαντικά πράγματα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά να αποτελεί και σημείο αναφοράς σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό μεταφραζόμενο στη μεγάλη εικόνα μιας Ελλάδας που προσπαθεί να σηκωθεί ξανά στα πόδια της μετά από πάρα πολλά χρόνια κρίσης που κατέστρεψε πολλά. Τις ζωές μας, την ψυχολογία μας, την δυνατότητά μας να βρούμε εργασία, την ελπίδα μας για το μέλλον, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Για μια Ελλάδα λοιπόν που βγαίνει από αυτή τη μεγάλη καταιγίδα και τώρα που βγαίνει από αυτή την καταιγίδα φαίνονται μετά το διάβα της καταιγίδας και ερείπια, σηματοδοτεί λοιπόν ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μια οικονομία και μια παραγωγική βάση σε μια τελείως εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και μπορούμε να πετύχουμε, να σταθούμε στα πόδια μας με δυναμισμό, με δυναμική και να πετύχουμε πολύ περισσότερα από το να επουλώσουμε και μόνο τις πληγές. Επιδίωξή μας είναι να μετατρέψουμε αυτό που όλα τα προηγούμενα χρόνια αποτελούσε φωτεινή εξαίρεση στην επιχειρηματική και παραγωγική δραστηριότητα, όπως αυτά που έκανε εδώ η εταιρεία Επιβίτα, να τα μετατρέψουμε σε κανόνα για την επιχειρηματικότητα και την παραγωγή. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε αυτή η άλλη Ελλάδα, η μικρή, όπως είπε ο κ. Κουτσιανάς, να γίνει μεγάλη Ελλάδα. Να μην είναι η εξαίρεση του κανόνα και να ανθίσει ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα είναι συμβατό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής γης, της πατρίδας μας, θα πολλαπλασιάζει την προστιθέμενη αξία, θα επικεντρώνεται στην διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος μέσα από την έρευνα και την ενίσχυση της καινοτομίας, διότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της επιχείρησης είναι ότι δεν δίστασε να ξοδέψει πολύ μεγάλο μέρος των κερδών της στην έρευνα και στην καινοτομία. Και τέλος, ένα παραγωγικό μοντέλο που θα έχει συστατικό του στοιχείο αυτό στο οποίο αναφέρθηκα πιο πριν και για μας δεν είναι δευτερεύον παράγοντας. Και αναφέρομαι στην σχέση του εργαζόμενου με την επιχείρηση, στις εργασιακές σχέσεις, δηλαδή στον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, που για μας είναι ένας από τους σημαντικότερους κρίκους. Ο εργαζόμενος είναι ο σημαντικότερος κρίκος στην παραγωγική αλυσίδα
και οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους κρίκους για να μπορέσει να πετύχει μια επιχείρηση. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να σταθώ σε ορισμένα σημεία που έχουν εξέχουσα σημασία γιατί συνδέονται άρρηκτα με τη δουλειά που όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει εδώ. Πρώτα και κύρια είναι ζωτικής σημασίας να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτά που μας προσφέρει η ελληνική γη και η ελληνική φύση για να προχωρήσουμε σε ένα άλλο μοντέλο οργάνωσης του πρωτογενείου τομέα της παραγωγής. Ο αγροτικός τομέας στην πατρίδα μας επλήγει όχι από φυσικές καταστροφές, αλλά από καταστροφικές πολιτικές επιλογές. Και ιδίως την πρώτη περίοδο, όπου η χώρα άρχισε να θρέφει τους καρπούς, τα ευεργετήματα, τις θετικές συνέπειες της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε και αρνητικές συνέπειες, αλλά τις πολύ σημαντικές θετικές συνέπειες, που μπορούσαμε να τις προσδιορίσουμε πολύ εύκολα στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, δεν τις αξιοποιήσαμε σωστά. Αντιθέτως, τις αξιοποιήσαμε στρεβλά και δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο καταστροφικό για τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Καταλήγοντας τελικά σε ένα διπλό αδιέξοδο. Είτε να ενθαρρύνονται μονόπλευρα συγκεκριμένες καλλιέργειες εις βάρον άλλων καλλιεργειών, υποαξιοποιώντας τον διαθέσιμο φυσικό πλούτο, είτε να προσανατολίζεται η παραγωγή μονάχα στην ποσότητα συγκεκριμένων προϊόντων εις βάρος της ποιότητας που είναι το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελληνικής παραγωγικής βάσης. Η ποιότητα και όχι η ποσότητα. Και φυσικά, αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε, η λογική της αποσύνδεσης των επιδοτήσεων των ευρωπαϊκών κονδυλίων από την παραγωγή. Δηλαδή, αυτό που ένοιαζε τον Έλληνα αγρότη δεν ήταν να παράγει, και μάλιστα να παράγει ποιοτικά προϊόντα, αλλά να έχει εκτάσεις για να παίρνει τις επιδοτήσεις ανεξάρτητα από το αν θα παράγει. Αυτό κατέστρεψε την παραγωγικότητα, κατέστρεψε την ποιότητα και δημιούργησε μια απολύτως στρεβλή βάση για τον πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Ισχυρίζομαι λοιπόν ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, αυτό πρέπει να αλλάξει και πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Και εξεργαζόμαστε ήδη μια σειρά από πρωτοβουλίες που εξυπηρετούν την αναγκαιότητα στοχευμένης μερικής έστω διαφοροποίησης της αγροτικής παραγωγής υπέρ προϊόντων που το μικροκλίμα της χώρας μας όχι μόνο επιτρέπει, αλλά θα έλεγα και επιβάλλει. Και αυτή η αναγκαιότητα προστασίας και αξιοποίησης ειδών της γης μας έρχεται στο προσκήνιο και για έναν ακόμη λόγο. Το ότι λόγω είτε αδυναμίας είτε αδιαφορίας από πλευράς των πρόσφατων κυβερνήσεων, μια σειρά από προϊόντα στα οποία αντικειμενικά η πατρίδα μας υπερτερεί, γίνονται δυστυχώς πεδίο έρευνας άλλων χωρών. Πατεντάρονται από αυτές και εμπορεύονται τελικά με υψηλή προστιθέμενη αξία, όχι μόνο στη διεθνή αγορά, αλλά και στην ελληνική αγορά. Ένας από τους τομείς ιδιαίτερο ενδιαφέροντος αφορά και τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, στα οποία πλέον έχουμε ένα σημαντικό κομμάτι των νέων καλλιεργειών, δεδομένης και της αποδεδειγμένης ποιότητας των προϊόντων που μπορούν να παραχθούν με βάση αυτά, αλλά και της προστιθέμενης αξίας που τα συνοδεύει, δεδομένου ότι γίνονται ανάρπαστα στις διεθνείς αγορές, στις αγορές του εξωτερικού. Για τους παραπάνω λόγους, πρόσφατα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσιάστηκε ένα στρατηγικό σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Από την παραγωγή μέχρι και την τελική διάθεση, είτε το προϊόν, είτε ως πρωτογενές προϊόν, είτε μεταποιημένο, αξιοποιώντας ταυτόχρονα εργασίες, παραδείγματα, αλλά και ερευνητικό έργο στον τομέα αυτό. Η έρευνα, η πιστοποίηση
της ποιότητας, η σήμανση των παραγόμενων προϊόντων και το brand name, η κατάρτιση, η εκπαίδευση και η ενημέρωση των παραγωγών, η προστασία των ελληνικών ενδυμικών, αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών, η χρηματοδότηση από επιχειρησιακά προγράμματα και η ποικιλόμορφη υποστήριξη μεταποιητικών επιχειρήσεων αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που περιέχει αυτό το σχέδιο. Στην κατεύθυνση αυτή, πριν τις θερινές διακοπές τον Ιούλιο, στο πρώτο συνέδριο που οργανώσαμε σε περιφερειακό επίπεδο για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για το νέο μοντέλο της ανάπτυξης στη Δυτική Μακεδονία, είχα την ευκαιρία να εξαγγείλω μια πρώτη σημειακή αλλά πολύ σημαντική παρέμβαση στον τομέα αυτό, με την συλλογική αξιοποίηση εκατοντάδων στρεμάτων στη Δυτική Μακεδονία, παραχωρημένων από την ΔΕΗ, πρώην δηλαδή λιγνητικών πεδίων, όπου τώρα θα δοθούν σε παραγωγούς για την παραγωγή αρωματικών φυτών και φαρμακευτικών ειδών. Ευελπιστούμε βάσιμα ότι σε 2-3 χρόνια αυτές οι καλλιεργούμενες εκτάσεις θα έχουν πολλαπλασιαστεί στην πατρίδα μας. Στόχος είναι να φτάσουμε τις 100.000 στρέμματα, καλύπτοντας με επάρκεια την εγχώρια και διεθνή ζήτηση σε όλες τις μορφές. Σε ξηρή ύλη, εθέρεα έλαια, εκχυλίσματα, εξασφαλίζοντας σημαντικό εισόδημα στους παραγωγούς, επιτρέποντας τη δημιουργία μεταποιητικών και εμπορικών επιχειρήσεων και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία clusters και ταυτόχρονα διασφαλίζοντας σταθερές θέσεις εργασίας. Είχα την ευκαιρία σήμερα να γνωρίσω και δύο παραγωγούς εδώ και να μου εξηγήσουν, παράγουν ευκάλυπτο, και να μου εξηγήσουν πόσο σημαντική είναι η προσπάθειά τους, καθότι η παραγωγή τους μπορεί να αξιοποιηθεί είτε για την παραγωγή ενέργειας, είτε φυσικά για την παραγωγή εκχυλισμάτων, και μου εξήγησαν πόσο μεγαλύτερη υποστηθέμενη αξία και πόσο μεγαλύτερα έσοδα μπορεί να έχει για τον αγρότη, τον παραγωγό, από ότι το κλασικό μοντέλο παραγωγής, το προσανατολισμένο στην ποσότητα όμως και όχι στην ποιότητα, και μάλιστα χωρίς επιδοτήσεις. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει όλοι να κατανοήσουμε τους δρόμους και τους ορίζοντες που ανοίγονται για την ελληνική αγροτική επιχείρηση, για τον αγρότη, για την ελληνική οικονομία, μέσα από αυτή τη στροφή. Τη στροφή στην ποιότητα, από την επιμονή στην ποσότητα και στις επιδοτήσεις, που κάποια στιγμή μπορεί να μειωθεί και η σημασία τους και η αξία τους. Αλλά επενδύοντας σε ανταγωνιστικά προϊόντα ισχυρής προστιθέμενης αξίας, μπορούμε να έχουμε μια πολύ σημαντική στροφή θετική για την αγροτική οικονομία. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω και είναι επίσης οργανικό στοιχείο ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, βασίζεται στην ενίσχυση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων ως χώρα, γιατί κατά την άποψή μου, αν το ένα συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η ελληνική φύση, η τοποθεσία της χώρας και η ελληνική φύση, το άλλο είναι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή τη χώρα. Και θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα, μιας και έχω απέναντί μου πολλούς νέους ανθρώπους, ως επιτοπλίστων νέους ανθρώπους και ως επιτοπλίστων νέους επιστήμονες που ήρθαν εδώ για να κάνουν την πρακτική τους και έμειναν εδώ. Θέλω λοιπόν να πω ότι είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας συγκριτικό πλεονέκτημα, ιδίως οι νέοι επιστήμονες, γι' αυτό και αποφασίσαμε να στηρίξουμε ιδιαίτερα τον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και να τον πατρέψουμε με την αγροτική παραγωγή και με τη μεταποίηση ποιοτικών προϊόντων της ελληνικής φύσης. Βρίσκομαι λοιπόν σε έναν χώρο που δρέπει τους καρπούς της επένδυσης σε αυτούς τους τομείς, οι οποίοι άλλωστε είναι και τα συστατικά στοιχεία της λεγόμενης οικονομίας της γνώσης.
ότι πρέπει σιγά σιγά να περάσουμε από αυτό το μοντέλο οικονομίας έντασης εργασίας στο μοντέλο έντασης γνώσης. Διότι αν θελήσουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί μέσα από την ένταση εργασίας, να ξέρουμε ότι ποτέ δεν θα το καταφέρουμε. Πάντοτε θα υπάρχουν κάποιες άλλες χώρες που θα παρέχουν πιο ανταγωνιστικό μισθολογικό κόστος. Αυτό το οποίο δεν μπορεί κάποιος να ανταγωνιστεί εμάς και ιδίως γειτονικές χώρες, είναι την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, του επιστημονικού, ερευνητικού δυναμικού. Άρα πρέπει να επενδύσουμε και επενδύουμε στην έρευνα και στην καινοτομία. Η υψηλής ποιότητας εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα είναι αυτή η σπουδαία, δημιουργική και επίπονη πολλές φορές διαδικασίες που μπορεί όμως να οδηγήσει σε καινοτόμα προϊόντα. Και νομίζω ότι αυτό μπορούν να το επιβεβαιώσουν και όλοι οι νέοι επιστήμονες, όλοι εσείς του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας που σήμερα μας φιλοξενεί. Για μας, λοιπόν, είναι, θα έλεγα, πολιτική αλλά και ιδεολογική επιλογή, στο βαθμό που αυτό που σας περιέγραψα και αυτό που κάνετε εσείς εδώ αντιπροσωπεύει και μια άλλη φιλοσοφία για την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα. Είναι πολιτική και ιδεολογική επιλογή να δώσουμε πνοή σε αυτούς τους τομείς. Έχουμε, λοιπόν, προχωρήσει άχιστα, θα έλεγα, με βάση τις συνθήκες που ζούμε, στις απαραίτητες θεσμικές και χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη του ερευνητικού δυναμικού που υπάρχει και της έρευνας που διεξάγεται στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Και στην προσπάθεια αυτή, με τον Κώστα το Φωτάκη, που για πρώτη φορά ιδρύσαμε το Υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας, είναι αναπληρωτής υπουργός, το εντάξαμε στο Υπουργείο Παιδείας για να μην φτιάχνουμε και τόσα πολλά υπουργεία, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό, όχι ως τίτλο, αλλά ως περιεχόμενο και ως ποιότητα. Τον Οκτώβριο που μας πέρασε, ιδρύσαμε το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το ΕΛΙΔΕΚ. Και δώσαμε άμεσα πρόσθετους πόρους 240 εκατομμυρίων ευρώ για βασική έρευνα στην τριετία 17-18-19. Και ταυτόχρονα, οι διαθέσιμοι πόροι του ΕΣΠΑ στο πρόγραμμα 14-20, την περίοδο 14-20, για έρευνα και καινοτομία, είναι ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη επταετία, που κατευθύνονται κατά κύριο λόγο στην εφαρμοσμένη έρευνα. Επιπλέον, για την υποβοήθηση και βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, πρόσφατα δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με το Υπουργείο Ανάπτυξης το λεγόμενο Υπερταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, που περιλαμβάνει τρία ταμεία, το λεγόμενο Equity Fund, που περιλαμβάνει τρία ταμεία, το Ταμείο Παράθυρο Καινοτομίας για τη στήριξη της δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, νεοφυών επιχειρήσεων, δηλαδή startups, το Ταμείο Πρώιμης Επιχειρηματικότητας για την υποβοήθηση καινοτόμων επιχειρήσεων στα πρώτα τους βήματα και το Ταμείο Μεγέθυνσης για όριμες επιχειρήσεις. Το αρχικό κεφάλαιο συμμετοχών ανέρχεται στα 260 εκατομμύρια κατόπιν σύμπραξης του Ελληνικού Δημοσίου με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Η μόχλευση όμως των πόρων αυτών αναμένεται να προσελκύσει επενδύσεις της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία πιστεύουμε ότι σε συνδυασμό με σειρά θεσμικών και νομοθετικών παρεμβάσεων που ήδη υλοποιούνται θα αποφέρουν σύντομα καρπούς, ώστε να περάσουμε βήμα προς βήμα στη διαμόρφωση αυτού του νέου μοντέλου της οικονομίας της γνώσης που προσπάθησα να σας περιγράψω λίγο πιο πριν. Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θέλω να πω πως για μένα ήταν μεγάλη χαρά και μεγάλο έτσι, το ενδιαφέρον να βρεθώ στις εγκαταστάσεις σας. Το είχα υποσχεθεί πριν από αρκετό καιρό, έκανα πράξη αυτή την υπόσχεση, ενδεχομένως να ξανάρθω, γιατί πιστεύω ότι εδώ αντίκρισα πραγματικά ένα διαφορετικό πρότυπο. Θέλω να ευχηθώ αυτό το πρότυπο να πολλαπλασιαστεί
να ευχηθώ να βρείτε πολλούς ανταγωνιστές στην Ελλάδα. Και αυτό δεν θα είναι κακό, θα είναι καλό, γιατί θα είναι συναγωνιστές σε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να αναδείξουμε τις μεγάλες δυνατότητες που έχει η ελληνική φύση. Νομίζω ότι αυτές οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές, είναι τεράστιες, υπάρχει χώρος για πολλούς περισσότερους και θα είναι όντως συναγωνιστές και όχι ανταγωνιστές. Θέλω επίσης να πω ότι σε αυτή την πορεία θέλουμε να μας αισθάνεστε ως συμμάχους και συνοδοιπόρους. Έχουμε την πολιτική βούληση να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και αυτή την άλλη φιλοσοφία της μικρής Ελλάδας που πρέπει να γίνει μεγάλη. Να συμπορευτούμε, να συμμαχήσουμε και να συμπορευτούμε με τις δημιουργικές και παραγωγικές δυνάμεις αυτού του τόπου. Με τους νέους ανθρώπους, τους νέους επιστήμονες, τους νέους επιχειρηματίες, τα νέα μυαλά αυτού του τόπου, που είναι αυτοί και αυτές που μπορούν να ξελασπώσουν το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Επενδύουμε στο μέλλον με σχέδιο, όραμα, πάνω απ' όλα με την πίστη στις δυνάμεις μας, στις δυνάμεις αυτής της κοινωνίας, που είναι ανεξάρτητες και το απέδειξε και στα χρόνια της κρίσης. Επενδύουμε όμως στους νέους ανθρώπους, στη νέα γενιά. Εγώ θέλω να πω ότι με εντυπωσίασε το γεγονός, σε όποια εργαστήρια βρέθηκα, σε όλους τους χώρους, σε επιχείρηση, συντριπτική πλειοψηφία είναι νέοι άνθρωποι. Και βεβαίως, νέοι και νέες γυναίκες, και όμορφες γυναίκες, διότι κάνουν και χρήση των προϊόντων. Οπότε αυτό είναι χαρακτηριστικό. Θέλω λοιπόν να σε ευχαριστήσω για τη φιλοξενία που μας επιφυλάξατε. Εύχομαι να συνεχίσετε. Εύχομαι η συνεργασία σας με την Ισπανική Πουίτς να είναι μια συνεργασία που θα εκτινάξει τη δυναμική της εταιρείας. Και εύχομαι το παράδειγμά σας να το ακολουθήσουν και πολλές άλλες επιχειρήσεις που τώρα ξεκινάνε από το μηδέν και πρέπει να τους ανοίξουμε το δρόμο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους ανοίξουμε το δρόμο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Πρωθυπουργέ, ξανά σας ευχαριστούμε. Να σας πούμε...